Βαρύ αναμένεται και φέτος το οικονομικό φορτίο για χιλιάδες οικογένειες, των οποίων τα παιδιά πηγαίνουν σε φροντιστήρια ή κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Με την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία, διευρύνεται και η οικονομική αιμορραγία που ούτως ή άλλως βιώνουν, όπως εξηγούν, αφού πλέον για να μπορεί, όπως λένε, ένας μαθητής να έχει θετική πορεία στο σχολείο, δεν μπορεί παρά να κάνει φροντιστήριο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα αποφύγουμε, δυστυχώς. Όταν συζητήσεις με καθηγητές, αντιλαμβάνεσαι ότι η διδασκαλία δεν είναι αρκετή που γίνεται στο σχολείο. Το μάθημα δεν είναι επαρκές για να καλύψει ένας μαθητής τα κενά που ίσως έχει. Εξοργισμένοι δηλώνουν οι γονείς των μαθητών, που σε καιρό κρίσης, όπως σημειώνουν, ενώ αν έμεναν τα κόστη να περιορίζονται, αντιθέτως με τα νέα δεδομένα για λύκειο αλλά και για γυμνάσιο, δημιουργείται ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη για φροντιστήρια. Κόβει από την καθημερινότητά του. Κόβει τα ρούχα του, κόβει τα παπούτσια του, κόβει τα πάντα. Ψάχνουμε ή μειώνουμε τις ώρες ή ψάχνουμε για πιο οικονομικές λύσεις. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνεται πάρα πολύ και οι προσπάθειες που γίνονται από τον γονέα είναι περισσότερες από ό,τι ήταν κάποτε. Δύσκολα είναι, αλλά όπως το είπε και το παιδί, πρέπει να προτεραιότητα έχουν τα παιδιά, έτσι νομίζω. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Το κόστος διαφέρει από τάξη σε τάξη και από κατεύθυνση σε κατεύθυνση. Για ένα μαθητή ή μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου, το κόστος ξεκινά από 200 έως 240 ευρώ ανά μήνα, στη δεύτερη γυμνασίου από 220 έως 270, για την τρίτη γυμνασίου από 220 έως 270 ευρώ. Για την πρώτη λυκείου το κόστος ανέρχεται από 200 έως 250 ευρώ, στη δευτέρα λυκείου και το θετικό προσανατολισμό από 250 έως 300, για τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό από 240 έως 290 ευρώ. Για την τρίτη λυκείου, θεωρητική και τεχνολογική κατεύθυνση, το κόστος από 320 έως 360 ευρώ, ενώ για τη θετική κατεύθυνση από 340 έως 380 ευρώ μηνιαίως. Επιβαρύνεται και βγαίνει πιο δύσκολα, αλλά για να γίνουν τα παιδιά να πάνε σε ένα πανεπιστήμιο πρέπει να κάνουν φροντιστήριο.